Φανατικοί οπαδοί της Χρυσής Αυγής πανηγυρίζουν λίγη ώρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου να πάψει την ποινική δίωξη σε βάρος του Ηλία Κασιδιάρη για την άνανδρη επίθεση σε βάρος της Λιάνας Κανέλη. Το δικαστήριο, αν και παραδέχτηκε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης επιτέθηκε στη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, χαρακτήρισε την πράξη του απλή σωματική βλάβη και όχι επικίνδυνη. Ο βουλευτής όμως γλίτωσε την τιμωρία γιατί η Λιάνα Κανέλη δεν είχε καταθέσει μήνυση εντός των τριών μηνών που προβλέπει ο νόμος. Οι τραμπουκισμοί του Χρυσαυγήτη βουλευτή που σόκαραν όλη την Ελλάδα έγιναν τον Ιούνιο του 2012 κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στον Αντένα. Θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω! Αντεφαινούμε! Αντεφαινούμε! Θα πάνε 500 χρόνια πίσω τη χώρα! Γιατί φύγαμε τώρα! Όχι! 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 Αθώος δεν ακούστηκε και δεν είναι. Ο ελληνικός λαός είδε πολύ καλά και την πράξη και το στόχο. Για τυπικούς λόγους, εγώ παρέστην, όπως ξέρετε, ως πολιτική αγωγή, όταν πια άρχισε να χύνεται αίμα. Από το πρωί, δεκάδες χρυσαυγίτες είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδου με προφανή στόχο να μετατρέψουν σε σοου τη δίκη. Κάτι που φάνηκε την ώρα της κατάθεσης της Λιάνας Κανέλη. Ήταν σε αλόφρονα κατάσταση, άρχισε να τρέμει και να βρίζει τη Δούρου. Αρπάζει ένα ποτήρι νερό και της το πετάει. Θαρώ ότι το ποτήρι ράγισε. Τι κάνεις εκεί, μωρέ, του λέω. Και μετά είδα τον ουρανό μετάστρα. Έφαγα 4 μπουνιές. Με όλη του τη δύναμη. Ήμουν καταμέλανη. Άρχισα να φωνάζω. Αυτός έφυγε. Έζησα 1,5 μήνα κάνοντας ενέσεις στον αφιένα. Δεν μπορούσα να σταθώ. Οι συγκεντρωμένοι στην αίθουσα γιουχάριζαν τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, αναγκάζοντας την πρόεδρο να διακόψει πολλές φορές τη διαδικασία. Οι προκλήσεις των θρασίτανων χρυσαυγητών ξέφυγαν όταν η Λιάνα Κανέλη αναφέρθηκε στην δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από μόνη της η πράξη ήταν εξευτελιστική. Γι' αυτό δεν έκανα μήνυση. Όμως μετά ήρθε το πέραμα. Ο φόνος του Φίσα και έτσι το συνέχισα. Στην απολογία του, ήδη έγκλειστος βουλευτής Χρυσής Αυγής παραδέχθηκε ότι δεν έπρεπε να σηκώσει το χέρι του κατά μιας γυναίκας, όμως εξήγησε ότι αντέδρασε έτσι γιατί δέχτηκε χτύπημα με χαρτιά. Όχι, ένας άνδρας δεν σηκώνει ποτέ το χέρι του να χτυπήσει μια γυναίκα. Είχα μια άσχημη στιγμή και δυστυχώς εμφανίζομαι ως άνδρας που χτυπάει γυναίκες. Πολλές φορές σκέφτηκα ότι έπρεπε να φύγω από την εκπομπή. Είχα μια ακραία αντίδραση με τη Δούρου. Πήγα να βγάλω το μικρόφωνο και να φύγω. Εκείνη τη στιγμή δέχτηκα χτύπημα με κάποια έντυπα. Δεν υπήρξαν γροθιές. Ήταν μόνο ένα χαστούκι στο μάγουλο και δύο στον αέρα. Ήταν μια λαθασμένη ενέργεια. Αλλά για να κρυθώ πρέπει προηγουμένως να δείτε ποια ήταν η κίνηση που με έφερε σε αυτό το σημείο. Με σαφή πρόθεση να εμφανιστεί ο ίδιος ο στήμα και όχι η Λιάνα Κανέλη που δέχτηκε την επίθεση, ο Ηλίας Κασιδιάρης αιτιολόγησε την απόφασή του να μην ζητήσει ούτε μία συγγνώμη. Τι κάνατε μετά το περιστατικό? Έφυγα. Ούτε χτύπησα κανέναν ούτε τίποτα. Προσπαθήσατε να έρθετε σε επαφή με την κυρία Κανέλη? Όχι. Βρήκα τείχο απέναντί μου. Γιατί δεν ζητήσατε μία συγγνώμη? Θα ζητούσα αν δεχόμουν μία συγγνώμη. Σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαδάκη, παρουσιαστή της εκπομπής που έγινε το περιστατικό, τα χτυπήματα του Ηλία Κασιδιάρη κατά της Λιάνας Κανέλη ήταν έντονα. Ενώ ανέφερε και για τηλεφωνική επικοινωνία που είχε βουλευτής της Χρυσής Αυγής με κάποιον αρχηγό από τον οποίο ζητούσε βοήθεια αμέσως μετά το περιστατικό στο στούντιο. Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να σταματήσει η ποινική δίωξη. Η πράξη του κατηγορούμενου ήταν απαράδεκτη. Έπρεπε ως βουλευτής και ως άντρας να συγκρατηθεί. Η συμπεριφορά του δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Και ο ίδιος αναγνώρισε ότι η αντίδρασή του δεν ήταν ιδέουσα. Επιχείρησε τουλάχιστον 3 χτυπήματα, το ένα βρήκε στόχο. Αλλά για να ορίσουμε την πράξη νομικά, έχει σημασία ο τρόπος. Το χτύπημα δεν ήταν ίσιο. Οι κινήσεις δεν είχαν σκοπό τη βαριά σωματική βλάβη. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός είναι αυτός της απλής σωματικής βλάβης, η οποία για να διωχθεί χρειάζεται έκκληση εντός 3 μηνών. Προτείνω να πάψει ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι τα χτυπήματα που είδε όλη η Ελλάδα δεν είχαν σκοπό την πρόκληση βαριά σωματική βλάβη. Ήταν μια απόφαση πρωτοποριακή, γιατί δεν είναι και το πιο απλό πράγμα τον Ηλία τον Κασιδιάρη να τον απαλλάσσει από την κατηγορία σε βάρο τη κυρία Κανέλη. Στι δηλώσει τη μετά τη δίκη, η Λιάνα Κανέλη άφησε σαφέστατε αιχμέ κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου για τι πρόσφατε δηλώσει τη περί τη εγκυρότητα νομοσχεδίων που πέρασαν χωρί τι ψήφου τη Χρυσή Αυγή. Τα μάτια σα στου στόχου τη Χρυσή Αυγή. Και επειδή το κλίμα που διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά τυπικό, τόσο τυπικό, ώστε να πρέπει να αναρωτηθούμε αν αποφασίζουμε και στη Βουλή ορθά, αν δεν παρίσταται η Χρυσή Αυγή, ζωή σε λόγους.